Τα προβλήματα των τελευταίων χρόνων λόγω των συσσωρευμένων αλλαγών στο φαρμακευτικό επάγγελμα είναι πολλά και μεγάλα και νομίζω ότι η μόνη διέξοδος είναι η συμμετοχή σε αυτές τις συλλογικές διαδικασίες μέσα από τις οποίες μπορούμε να βρούμε λύσεις για αυτά τα προβλήματα. Παρατηρήσαμε αυξημένο ενδιαφέρον αυτή τη φορά στην εκλογική διαδικασία και αυτό έχει να κάνει με τα σημάδια των καιρών και με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, όπως και όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες από τις σκληρές διατάξεις που έχουν επιβάλει τα μνημόνια εναντίον του κλάδου τα τελευταία χρόνια. Τα φαρμακεία και τοπικά αλλά και σε όλη την επικράτεια με δυσκολία κρατούν τις επιχειρήσεις τους ανοιχτές. Ο φόβος είναι να γίνει μια αρπαγή των φαρμακείων από τους συναδέλφους μου και να περάσουν στις πολυεθνικές. Αυτό πιστεύω και είναι ένα μεθοδευμένο σχέδιο από την αρχή και δυστυχώς βλέπω να υλοποιείται. Οι εποχές έχουν γίνει πολύ δύσκολες για τα φαρμακεία και τους φαρμακοποιούς, περισσότερο δύσκολες και από άλλα επαγγέλματα που πλήττονται, όμως οι φαρμακοποιοί είναι υποχρεωμένοι να προσαρμοστούν στο καινούριο περιβάλλον. Και να πω επίσης ότι το φαρμακευτικό επάγγελμα είναι ένα επάγγελμα που δεν πρέπει να το βλέπουμε και το φαρμακείο απλά σε μια απλή εμπορική επιχείρηση. Έχει κάτι παραπάνω. Είναι ένας χώρος πρωτοβάθμιας περίθαλψης και άρα οι κυβερνώντες αλλά και οι φαρμακοποιοί πρέπει αυτό τον ρόλο να τον διαφυλάξουν και να μην γίνει αυτό το λάθος που έχει γίνει σε άλλες χώρες απλά να είναι ένα εμπόρευμα σε ένα σούπερ μάρκετ. Είναι κάτι πολύ περισσότερο, αφορά τη δημόσια υγεία. Σας έχει λείψει το φαρμακείο? Το φαρμακείο σίγουρα μου έχει λείψει, όμως αυτό που κάνω πραγματικά έχει σκεπάσει όλα τα άλλα και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είμαι αφοσιωμένος στα δημαρχιακά μου καθήκοντα,